φακός του Calimero News βρίσκεται στο εξωτερικό λιμάνι του νησιού μας. Μία εστία μόλυνσης, ρύπανσης, πολλά τα παράπονα των περιοίκων. Εδώ και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Παντελής Ζωίδης με τον κύριο Μικέ Ζηρούνη. Το συνεργάτη μου. Το συνεργάτη του. Ενημερώστε με, λάτε να σας βάλω με φόντο αυτό εδώ. Κύριε, αυτή την εικόνα. Αλλά, πολλά σκουπίδια, κύριε αντιδήμαρχε. Κοιτάξτε, είναι ένα από τα σημεία που είναι εγκατελειμμένα. Όπως και σε πολλά άλλα σημεία, τα οποία έχουμε ξεκινήσει και φτιάχνουμε και καθαρίζουμε. Ήρθε λοιπόν και η σειρά αυτού εδώ, το οποίο βλέπετε σε τι κατάσταση είναι. Εμείς λοιπόν ήρθαμε εδώ με τον κύριο Ζηρούνη, που είναι συνεργάτης μου, για να ξεκινήσουμε από την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε συνεργεία, διότι τώρα είναι κάπου αλλού, να καθαριστεί και αυτή η μεριά, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι ένα λιμάνι καινούριο, πανέμορφο, και αυτά τα χάλια δεν πρέπει να είναι έτσι. Τα βλέπετε. Αλλά θέλω στα έξω που θα πηγαίνετε, κύριε Χαραμαντά, να πάρετε και πιο έξω, όχι μόνο αυτά. Να δείτε σε τι χάλι είναι και τι χάλι θα είναι μετά, αν είναι χάλι. Μας κάλεσαν τις προάλλες, να συμπληρώσω τον αντιδήμαρχο, μας κάλεσαν τις προάλλες εδώ περίοικοι και κάτοικοι της περιοχής. Αξιολογήσαμε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ οξύ σε αυτή την γειτονιά. Εδώ ήταν αθήκανοι, είναι εγκαταλειμμένοι πολλά χρόνια αυτή η περιοχή. Δεν είναι δηλαδή κάποιους μήνες ή κάποιο. Με αποτέλεσμα να το ιεραρχήσουμε και να θέλουμε να δώσουμε μια λύση σε αυτό το κομμάτι που πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι της Καλύμνου και αξίζει τον κόπο ο Δήμος να το προσέξει. Κύριε Χαραμαντάκη, επειδή έχω συζητήσει με τον κύριο Λιμενάρχη και υπολιμενάρχη, και επειδή εδώ, αν θα δείτε, γυρίστε πίσω, δεξιά-αριστερά, δεν είναι μόνο τα σκουπίδια, αλλά έχει εγκατελειμμένα σκάφη, γερανούς και διάφορα άλλα, τα οποία αυτά σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο θα ειδοποιηθούν όλοι όσοι. Σε όσους ανήκουν αυτά, να τα απομακρύνουν από εδώ. Κύριε Αντιδήμαρχε, τώρα που θα φεύγω, εγώ θα κάνω μία λήψη. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι όλη η παραλιακή ζώνη έχει μετατραπεί σε ένα χώρο αποθήκευσης, πώς λέγεται αυτό, τους ατράκτορες, σκαφών, τρέιλερ, πώς τα λέτε εσείς εκεί. Αυτά, γι' αυτό ακριβώς έχουμε συνοηθεί με τον Λιμενάρχη, γιατί είναι και η αρμοδιότητά τους. Να δούμε πώς θα γίνει για να αφαιρεθούν όλα αυτά. Πρώτα λοιπόν θα βγάλουμε αυτά που είναι άχρηστα, που είναι για πέταμα. Παράδειγμα, αυτό πίσω σας, θα το πάρετε, το δείτε. Αυτό εδώ πέρα δεν υπάρχει και διοκτήτης από ό,τι έχω μάθει. Ναι, εγώ το θυμάμαι αυτό, ναι, να είναι πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είναι τώρα αυτό. Θα δούμε το Λιμεναρχείο τι θα κάνουμε, ούτως ώστε μαζί με την καθαριότητα αυτά που θα γίνει να απομακρυνθούν και αυτά. Ωραία. Δήμαρχε, να θυμίσουμε επίσης ότι έχουμε ξεκινήσει την τοποθέτηση πινακίδων πάνω σε παλαιά εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα σε όλη την παραλιακή ζώνη αλλά και στον ιστό, που δίνει ένα, κατόπιν εντολής του αντιδημάρχου, που δίνει ένα, θα δώσει μια πνοή το να πάρουμε αυτά τα πράγματα, γιατί καταλαμβάνουν δημόσιους χώρους, είναι εστίες μόλυνσης. Βέβαια. Και το έχουμε ανεβάσει και στη σελίδα της παράταξης και νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία. Πόσες μέρες μετά χρειάζεται, μετά την ειδοποίηση, για να πάει τόσο πολύ, Αλλά επειδή εμείς έχουμε ήδη έτοιμα αυτοκίνητα, τον αριθμό τουλάχιστον πρέπει να φτάνει τα 195 και κάτι, και καινούργια δηλαδή που βγαίνουν, τα 95 είναι πιο παλιά, τώρα βγαίνουν και άλλα. Ναι, σαφώς. Αυτά λοιπόν είχαμε συνονιθεί με ένα εργολάβο, να το πω, που τα μαζεύει, αλλά επειδή αυτός ήρθε, είχαμε κάνει σύσκεψη με αυτόν, ναι, αλλά επειδή αυτός το εργαλείο που έχει είναι αυτά που τα μαγκώνει και τα χαλά, δηλαδή το αμάξι διαλύεται περίπου. Εμείς τώρα πάμε σε άλλη κατάσταση, άλλη φάση, να βρούμε ένα που θα τα τραβάει τα αμάξια, την Express Service, τα οποία θα τα παίρνουν από το κινητά αυτά και θα πηγαίνουν σε ένα χώρο, όπως είπαμε άλλη φορά, να θα μπαίνουν εκεί πέρα κάποιο διάστημα, αλλά όποιος το χρειαστεί το αυτοκίνητο του για να το πάρει εκείνος, τότε θα πληρώνει το πρόστιμό του, την μεταφορά, για να το παίρνει. Σωστό. Άρα δηλαδή δεν πάτε στην πρώτη, δεν πάτε στην πρώτη λύση, γιατί υπάρχει περίπτωση να σας καταλογιστεί η ευθύνη, ότι καταστρέφεται το αυτοκίνητο. Ναι. Έχει κάποιο πρωτόκολλο που ακολουθεί. Ακριβώς τώρα λοιπόν πρέπει να συνεννοηθούμε με τον άλλο άνθρωπο, αυτόν τον εργολάβο, να το πω, για να αρχίσουμε να μαζεύουμε. Γιατί έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει, αλλά μας καθυστέρησε αυτό το εργαλείο. Άρα λοιπόν εδώ στην περιοχή ξεκινάει πρώτα η καθαριότητα και μετά η εργαλεία τα εγκατελειμμένα. Μάλιστα. Και σε συνεργασία. Και με τα σκάφη είπατε, με τα σκάφη είπατε ότι μπορεί. Με το Λιμεναρχείο, σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο, να δούμε πού θα πάνε αυτά. Ωραία. Να χαιρετήσουμε και το φίλο μου τον Μανάνο. Περιμένω τη σκούπα. Έλα.
Τι περιμένει. Πού πάει να μου δώσει ένα δίπλα. Ποιος. Α, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, Παντελή. Έλα, Παντελή. Μία σκέλα θα σε παρακαλώ. Έλα κοντά του. Έλα κοντά του. Θα είναι χρόνια τώρα εδώ. Δηλαδή, θες μία σκούπα για να σκουπίζεις τον δρόμο. Λοιπόν, μόνο μία σκούπα. Άκουσε να δεις. Παράσει, σκούπα, τι άλλο. Θα στα φέρω εγώ αύριο. Θα στείλω τη Δευτέρα. Γιατί είναι Σαββάτο αύριο. Είναι ο πιο υπεύθυνος πολίτης που καθαρίζει. Αν πάτε στην περιοχή του εδώ, είναι αστράφτιο δρόμο. Άρα δεσμευόμαστε. Θα είναι χρόνια τώρα. Τι θέλουμε τώρα, ένα φαράσι. Και τάντε θα παλέψουν τα πράγματα. Και τσαντούλε, κύριε Δήμαρχε. Θα σου στείλω, μη στεναχωριέ. Θα πάει να καθάρισε με. Βεβαίω, θα σου στείλω και βοηθό, εσύ να μην στεναχωριέ. Λοιπόν, πολύ κόσμο. Να το προσέξετε, ε. Θα το σαράβαν το κότσινο. Να τραβήξω και την αντίφαση τελικά. Ένα νέο έργο όμορφο. Όπου έχουν βρει καταφύγιο πάρα πολλά σκάφη και εδώ πια είναι αυτό που βλέπει κανείς. Τρέιλερ, βάρκες, λες και είναι ένας χώρος αποθήκευσης, στάθμευσης. Νομίζω ότι ένας ιδιώτης που έχει την άνεση να παίρνει τέτοιο σκάφος θα πρέπει και ο ίδιος να βρίσκει το δικό του χώρο και όχι με αυτή την εικόνα. Τα παράπονα είναι πάρα πολλά. Μια όμορφη γωνιά της καλή μου που πρέπει να αναβαθμιστεί αν εφαρμοστεί αυτό που είπε ο αντιδήμαρχος, δηλαδή μια γενική καθαριότητα και μια τακτοποίηση όλων αυτών των εκκρεμωτήτων. Α, και το μαράσι ψηλά που έχουν το προνόμιο αυτά τα σπίτια να βλέπουν όλο το λιμάνι. Μακάρι τις επόμενες ημέρες η εικόνα αυτή να αλλάξει και να αναβαθμιστεί η περιοχή. Αναμένομεν. Και μέχρι τότε ας βάλει το χεράκι πέρα από τον αντιδήμαρχο τον κύριο Ζωίδη, να βάλει το χεράκι του και η εκκλησία η μικρούλα του Βουβάλη. Να γίνουμε πιο ευσυνείδητοι πολίτες.